Νιώθω μεγάλη χαρά που επισκέφτομαι την Αρκαδία και ιδιαίτερα το Άστρος. Το νιώθω πατρίδα μου με την έννοια ότι καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Βορτινία, οπότε είμαι Αρκάς. Άρα είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρέθηκα εδώ, έστω και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Περιοδεύσαμε μαζί με τον βουλευτή της Δημάρ, τον Γρηγόρη Ψαριανό, όχι μόνο στην Αρκαδία αλλά σε 4 νομούς του Πελοποννήσου. Τα ζητήματα ή τα προβλήματα που σου θέτει ο κόσμος είναι ίδια. Για την ακρίβεια είναι το εξής ένα, αυτό είναι σαν ενδιασμό. Όποιον άνθρωπο μιλάς, θα έχει στην οικογένειά του, στην παρέα του, στον κοινωνικό του περίγυρο έναν άνεργο, δύο ανέργους ή τρεις ανέργους. Άρα αυτό είναι το θέμα που καίει τον κόσμο. Και νομίζω ότι ορθώς το τελευταίο διάστημα οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές μιλάνε για την αντιμετώπιση της ενεργείας, θέτουν στην κορυφή της ατζέντα του το θέμα αυτό. Και δεν είναι τυχαίο και ότι ο Μάρτιν Σούλτς, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν, μιλάει για μια νέα συνθήκη η οποία θα θέτει στο επίκεντρο την αντιμετώπιση ανεργίας. Από εκεί πέρα εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά δίνουμε μια κρίσιμη μάχη, μια μάχη για την, ακόμα και για την επιβίωσή μας, καθώς είμαστε στο όριο της εκπροσώπησης. Θεωρούμε όμως τις λίγες ώρες, τα λίγα 24 ώρα που μένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, ότι οι πολίτες θα θυμηθούν ότι η δική μας φωνή δεν είναι μια φωνή που βλέπει τα πράγματα ως άσπρο-μαύρο, ούτε μια φωνή που κραυγάζει, φωνάζει. Είναι μια δύναμη που αναζητά πάντα τις λύσεις με ρεαλισμό, με κοινωνική λογική και πρόσημο και διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο την ψήφο των πολιτών. Ευελπιστώ ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και η Δημοκρατική Αριστερά θα είναι παρούσα στην Ευρωβουλή. Άλλωστε, μπορεί να είμαστε ένα νέο κόμμα, όμως το ρεύμα που εκπροσωπούμε έρχεται από πολύ μακριά, είναι το πιο συνειδητά ευρωπαϊκό ρεύμα και ο πιο συνειδητάφιλο ευρωπαϊκός χώρος. Δεν είναι τυχαίο ότι από το μακρά παράδοσο αυτού του χώρου είναι ο Λεωνίδας ο Κύρκος, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης και πολλοί άλλοι. Με όλα αυτά τα εχέγγυα, με όλα αυτά στην παρέτρα μας, τα όπλα στην παρέτρα μας, διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών την Κυριακή.